καθώς αγαπάμε και στηρίζουμε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες και γενικά τον εθελοντισμό του Συλλόγου του Αρχέλων, του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Επικοινωνούμε συχνά. Είχαμε την εξέλιξη ότι χελώνες καρέτα-καρέτα άφησαν τα αυγά του σε παραλία του Ηρακλείου, συγκεκριμένα στην Λιγαριά. Και εμείς θα πραγματοποιήσουμε βέβαια μία ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή. Η Εύη θα μας βάλει βέβαια και στο κλίμα της σύνδεσης. Θα πάμε στη Μεσαρά, εκεί όπου αφήνουν τα αυγά τους. Χελώνες καρέτα-καρέτα. Παραλία Οτοκίας, όπως ονομάζεται. Παραλία Οτοκίας. Ποιον θα συναντήσουμε? Θα συναντήσουμε μία δραστήρια εθελόντρια, η οποία βέβαια μας απαντά σε κάθε όχληση που πραγματοποιούμε. Και είναι πολλές. Σηκώνει το τηλέφωνο. Εγώ θα σταθώ στη Λιδία την Κουντρουδίτσου. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Μας έχει βοηθήσει, έχει συμβουλέψει, έχει προτρέψει και γενικά εμπνέει. Την καλησπέρα μας, Λιδία. Γεια σας, τι κάνετε? Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτή τη στιγμή πού βρίσκεσαι? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα Μάτα, λίσο του χωριού. Ναι. Γιατί είναι ένα από τα μέρη στα οποία έχουμε εθελοντικά προγράμματα, καθώς ο κόλπος της Μεσαράς από τον Κόκκινο Πύργο μέχρι και τον Κωμό είναι μία από τις παραλίες οτοκίες της Κρήτης, και είμαστε και μπροστά από τον ενημερωτικό σταθμό που έχουμε στη λίσο του χωριού, που οι εθελοντές μας ενημερώνει το κοινό για το γεγονός ότι υπάρχουν χελώνες στην περιοχή και για το τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν. Υπάρχει ανταπόκριση, γνωρίζουν? Υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση, ειδικά οι τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν μια περιοχή σαν τα Μάταλα, συνήθως είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Τους αρέσει να υπάρχει μια προστασία και τους αρέσει πολύ το γεγονός ότι υπάρχουν θαλάσσιες χελώνες στην περιοχή. Δεν το γνωρίζουμε πάντα όλοι, αλλά όσοι το μαθαίνουν είναι πολύ χαρούμενοι και συνήθως πάνε και αυτοί ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν την κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν ευαισθητοποίηση. Και ποια είναι η ενημέρωση που παρέχετε στους, στους υποψήφιους εθελοντές, αλλά ακόμα και σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν για τις δραστηριότητες του Αρχέλωνα? Με απλά λόγια, τι λάθη δεν πρέπει να γίνουν? Ουσιαστικά αυτό που ζητεί το κοινό είναι να μην πηγαίνει στις παραλίες οτοκίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, να ζητάει από επιχειρήσεις να μαζεύουν τους απλόστρεφους και να αποφεύγουν να περπατάνε κοντά στις φωλιές και να ενοχλούν τις φωλιές με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα που πλησιάζουμε και στην περίοδο εκόλαψης, καθώς σε 2 με 3 εβδομάδες περιμένουμε και τα πρώτα μας χελωνάκια, τους ενημερώνουμε ότι αν τύχει να μείνουν στην Κρήτη μέχρι τότε και δουν χελωνάκια κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να τα σκιάσουν και να μην τα σηκώσουν να τα βάλουν μέσα στο νερό, αλλά να φτάσουν μόνο τη χάρη. Ξέρεις, Λιδία, ειδικά εκεί στα Μάταλα, είναι μια πολύ σύγχναστη περιοχή και δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει την όλη διαδικασία. Ουσιαστικά στα Μάταλα, στην παραλία των Ματαλών, αν και δεν είναι παραλία οτοκίας, έχουμε κάποιες φωλιές κάθε χρόνο, συνήθως 1 με 2, αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος σέβεται πάρα πολύ τις φωλιές αυτές και προσέχει πάρα πολύ να μην τις ενοχλήσει. Δηλαδή και πέρυσι όσες φωλιές είχαμε, εκολάφθηκαν με επιτυχία και τα χελωνάκια έφτασαν στο νερό. Πάντως είναι και ενδιαφέρον το φαινόμενο τα χελωνάκια να βγαίνουν και σε παραλίες που δεν μας έχουν συνηθίσει, όπως για παράδειγμα στη Λιγαριά, αυτό που είδαμε πριν από λίγες ημέρες, και να αφήνουν και εκεί τα αυγά τους. Πάλι είναι ευαισθητοποιημένοι οι άνθρωποι και προστατεύουν το σημείο. Πολύ σωστά. Τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά κλήσεις από όλη την Ελλάδα από πολίτες οι οποίοι έχουν δει είτε τη χελώνα να γεννάει είτε τα ίχνη της χελώνας το επόμενο πρωί. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σποραδική οτοκία, γιατί ουσιαστικά μια θαλάσσια χελώνα μπορεί να γεννήσει οπουδήποτε υπάρχει άμμος. Οι πολίτες λοιπόν μας παίρνουν τηλέφωνο, μας στέλνουν φωτογραφίες από τα ίχνη για να τους επιβεβαιώσουμε αν πρόκειται για φωλιά ή όχι. Καθώς κάθε φορά που μια χελώνα βγαίνει από τη θάλασσα, δεν σημαίνει ότι πάντα θα αφήσει τα αυγά της. Και αν έχει αφήσει τα αυγά της, τους ενημερώνουμε για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τη φωλιά. Σε συνεργασία με την αρχαία, τα οποία είναι πάρα πολύ συνεργάσιμα. Αναφορικά τώρα με την εξέλιξη και την παραλία της Λιγαριάς. Αναφορικά με την παραλία της Λιγαριάς, όπως και σε άλλες παραλίες της Κρήτης, όπως το Λέντα, στην Κρυόπετρα, στο Σταυρό και στην Παλαιόχωρα, που είχαμε και πέρυσι και φέτος κάποια σποραδική οτοκία, έχει γίνει περίφραξη από ό,τι έχω δει. Οι πολίτες δεν επικοινώνησαν απευθείας με εμένα, ωστόσο έχουμε και το νούμερο της διάσωσης 6945-11511, το οποίο μπορούν να ενημερώνουν και για τραυματισμένες χελώνες και για σποραδική οτοκία. Και μπορούν να έρθουν και σε επικοινωνία με τα τοπικά λιμεναρχεία, τα οποία γνωρίζουν τι διαδικασία πρέπει να ακολουθεί
και αν δεν είναι σίγουροι, επικοινωνούν πια στη μαζί. Είστε αισιόδοξοι για αυτή την ερώτηση, την διατυπώνω και την κάνω κάθε φορά. Αν είστε αισιόδοξοι για το μέλλον του πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας, καρέτα-καρέτα, αν πηγαίνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα, ωραίες οι δράσεις ευαισθητοποίησης, στο πρακτικό σκέλος ωστόσο. Στο πρακτικό μπορούμε σε σχέση με τέρηση να συγκρίνουμε τη φετινή χρονιά, καθώς είναι ζώα τα οποία ζουν πάρα πολλά χρόνια και παίρνουν και κάποια χρόνια διάλειμμα για να τραφούν μεταξύ της ζωοτοκίας. Ας πούμε, χελώνες οι οποίες γέννησαν πέρυσι στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή λογικά βρίσκονται στη φορεία Αφρική και τροφοληθούν. Ωστόσο, φαίνεται ότι το φαινόμενο του να μειώνουν διπολιές στην Κρήτη έχει σταθεροποιηθεί και έχουμε αρχίσει να αποκτούμε σταθερούς αριθμούς. Και διαφαίνεται και μια σχετική αύξηση, την οποία είναι αισιόδοξη ότι με τα κατάλληλα μέτρα και την κατάλληλη προσπάθεια και από τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις και από τις αρμόδιες αρχές, θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε και να κάνουμε αυτή την αύξηση να γίνει πιο έντονη. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφέρουμε ίσως και το τι ακριβώς κάνουν οι εθελοντές, γιατί μιλάμε με σένα, προβάλλεις εσύ, αλλά υπάρχει από πίσω μια τεράστια ομάδα η οποία νυχθημερών έτσι ασχολείται με τον αρχέλωνα και με τις δράσεις του. Και κάποιος που θα ήθελε να γίνει εθελοντής, τι ακριβώς καλείται να κάνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση, οποιοδήποτε θέλει να γίνει εθελοντής, το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι άνω των 18 και να έχει διαθέσιμες 3-5 εβδομάδες, εξαρτάται που είναι. Δηλαδή, για τα παιδιά τα οποία έρχονται από την Ελλάδα, έχουμε το μίνιμουμ των 3 εβδομάδων να κάτσει κανεί τα προγράμματά μα. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα το κομμάτι που λέει γίνεται εθελοντής και να δηλώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά τα οποία έρχονται στα προγράμματα μας είναι από όλες τις χώρες. Έχουμε πολύ κόσμο από Γαλλία, από Αγγλία, Ιρλανδία, αλλά και χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρώπης. Οι οποίοι κάθε πρωί ξυπνούν αχάραγα, γύρω στις 5 το πρωί ξεκινάνε το δρόμο τους προς την παραλία Οδυσσίας. Περπατάνε όλα αυτά τα χιλιόμετρα που έχουμε συζητήσει ότι υπάρχουν στην Κρήτη, με σκοπό να εντοπίσουν τα ίχνη των θαλασσίων θελωνών και να τα καταγράψουν. Και αν αυτά τα ίχνη έχουν καταλήξει σε φωλιά, τότε με πολύ προσοχή εντοπίζουν τον αυγοθάλαμο, βάζουν πάνω τους χαρακτηριστικούς κλωβούς προστασίας και μετά κάθε μέρα ελέγχουμε αυτή τη φωλιά μέχρι την άρτη στιγμή που θα κολλαστεί. Από εκεί και πέρα έχουμε και πάρα πολλές βάρδιες ενημέρωση του κοινού, γιατί χωρίς την ευαισθητοποίηση του κοινού και χωρίς όπως να γνωρίζει την πρόκληση για παραλήψη οδηγία. Παρά το γεγονός ότι είμαστε αρκετά άτομα, δεν είμαστε αρκετοί ώστε να λύσουμε τα προβλήματα των θαλασσίων θελωνών τη χώρα. Και επίσης είναι διαθέσιμη για έκτακτα τηλεφωνήματα όταν υπάρχουν τραυματισμένα ζώα ή χελωνάκια τα οποία έχουν αποπροσανατολιστεί, μιας και έρχεται ο Αύγουστος που είναι βασικά στην περίοδο εκόλαψης. Λοιπόν, Λιδία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Γνωρίζετε ότι η πόρτα της εκπομπής γενικά είναι ανοιχτή για τις δράσεις σας. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα τα ξαναπούμε πάλι. Όσο περισσότερο ακουγόμαστε, επικοινωνούμε, τόσο πιο έντονο και το μήνυμα το οποίο προκύπτει και προς τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Μήπως προλάβουμε και αυγουλάκια να δούμε από χελωνίτσες. Γιατί η επιλογή του σε 2-3 εβδομάδες θα περιμένουμε. Το θέμα πότε θα πάρουμε την απόφαση να γίνουμε και εμείς εκεί εθελοντές. Όλο το λέμε ένα χρόνο τώρα, ομάδα της εκπομπής, να βοηθήσουμε και τον αρχέλωνα και όλο το αναβάλλουμε. Κουλησιεργούμε. Το όλο κουλησιεργούμε. Λοιπόν.